έχει αρχίσει να κατακάθεται ο κούρνιαχτός μιας άσφαιρης αντιπαράθεσης στα πλαίσια της Διεθνής Εκθέσης της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα κατά κύριο λόγο στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Μια άσφαιρη αντιπαράθεση η οποία δεν μπορεί να συγκαλύψει, όσοι σηκώνει και αν σηκώνει, τη στρατηγική σύγκληση της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ, με τις ανάγκες των μονοπωλίων και με τους στόχους της άρχουσας τάξης. Ποιος καθορίζει αυτή την πολιτική? Είναι η ίδια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνείται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη στρατηγική της επιλογή. Δηλαδή, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Μια επιλογή η οποία έρχεται να εκτονώσει την υπερσυσσόρευση κεφαλαίων, αλλά και ταυτόχρονα θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξήσει τις ανισότητες. Μια και τα πράσινα εμπορεύματα είναι πολύ πιο ακριβά από τα συμβατικά, άρα λοιπόν θα αποκλειστούν ευρύτερα λαϊκά στρώματα από την πρόσβαση στην πράσινη, στα πράσινα εμπορεύματα. Η πράσινη ενέργεια επιβεβαιώνει την αύξηση, τη συνεχή αύξηση των τιμολογίων στο ρεύμα, αλλά και ταυτόχρονα θα ενισχύσει το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στα πλατεία λαϊκά στρώματα και στους υπόλοιπους που έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή τεχνολογία. Σε αυτή την πολιτική λοιπόν στρατηγική της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης συμφωνούν όλα τα κόμματα. Αλλά δεν συμφωνούν μόνο σε αυτό, γιατί θα μπορούσα να πει θα την εφάρμοζα με διαφορετικό τρόπο. Συμφωνούν και στα εργαλεία υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Και τέτοια εργαλεία είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο εκτός από τη χρηματοδότηση στους επιχειρηματικούς ομίλους, συνοδεύεται και από ένα πανευρωπαϊκό μνημόνιο, το οποίο έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που ορισμένα κόμματα μιλάνε για την επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και ότι η Νέα Δημοκρατία δεν φέρνει νόμους που στηρίζουν την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Είναι εκτός αυτής. Αλλά δεν βλέπουμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι σημαίνει αυτή η ευρωπαϊκή κανονικότητα. Για παράδειγμα, στην αγορά εργασίας, που ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον το έχει κάνει βασικό ζήτημα αντιπαράθεση με την κυβερνητική πολιτική. Ποια είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα και αυτό που θα επιφέρει το πανευρωπαϊκό μνημόνιο στο όνομα της θωράκης, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων και της καπιταλιστικής κερδοφορίας, διαμορφώνει συνεχώς το μηχανισμό αναπαραγωγής μιας πολύ φθηνής εργατικής δύναμης, μιας αναλώσιμης εργατικής δύναμης. Και από αυτή την άποψη σε αυτό έχουν συμβάλει όλες οι κυβερνήσεις, και οι προηγούμενες οι μνημονιακές αλλά και οι σημερινοί, με τα νομοσχέδια τα οποία έχουν φέρει. Και από αυτή την άποψη η συζήτηση περί κατώτερου μισθού συγκαλύπτει την πραγματική ουσία. Ποια δηλαδή? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στον αντεργατικό νόμο Βρούτσι Αχτσόγλου να καθορίζει ο Υπουργός τους κατώτερους μισθούς. Και βεβαίως δεν μπορεί αυτός ακόμη και ο καθορισμός του κατώτερου μισθού να αμφισβητήσει τις συνθήκες κάτω από την οποία εργάζονται η πλειοψηφία των εργαζόμενων και ιδιαίτερα των εργαζόμενων. Συνθήκες δηλαδή μερικής προσωρινής ευκαιριακής απασχόλησης, μαύρης εργασίας, εντατικοποίησης εκβιασμών και απειλών από την εργοδοσία, χωρίς κλαδικές συμβάσεις που να προστατεύουν την εργατική τάξη συνολικά. Και βεβαίως, το είπε ο κύριος Βρούτσης, μιλώντας λίγο πριν ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ότι εμείς λέει στηρίζουμε το μισθό μειώνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές. Αλήθεια. Δηλαδή, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι εκτός μισθού. Δεν είναι το συνολικός ονομαστικός μισθός των εργαζόμενων. Ωραία μαθηματικά είναι αυτά. Όταν μειώνει το σύνολο των μισθωτών αποδοχών, είτε είναι καθαρές είτε πηγαίνουν για την ασφάλιση, τότε αυξάνεται, λέει, ο μισθός. Συριζέικα μαθηματικά. Γιατί το ίδιο είπε και ο πρόεδρος του Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Τσίπρας, στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Μην ανησυχείτε για την αύξηση του κατώτερου μισθού, γιατί θα πάρουμε μέτρα μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή των ασφαλιστικών εισφορών. Άρα λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία ποιος κερδίζει? Βεβαίως οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Για να μην βάλουμε ότι επί της ουσίας πρέπει να συζητήσουμε για τον πραγματικό μισθό
της εργατικής τάξης και όχι για τον ονομαστικό μισθό. Όταν ο πραγματικός μισθός καθορίζεται από τη φορολογική επίθεση την οποία δέχονται τα μισθοταστρώματα, καθορίζεται από την ακρίβεια η οποία τσακίζει το εργατικό εισόδημα, καθορίζονται από την εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι από ποια τσέπη θα σου πάρουν τα χρήματα, αλλά να μην σου πάρουν χρήματα. Δεν από ποια τσέπη θα χάσει λοιπόν τα εισοδήματα η εργατική τάξη. Και η συμφωνία τους όλων αυτών των κομμάτων, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, της Ελληνικής Λύσης, αποδείχθηκε πάρα πολύ σύντομα με τις αντεργατικές μεθοδεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αποδείχθηκε με την υπερψήφιση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές όλων αυτών των κομμάτων υπερψήφισαν την έκθεση που επί της ουσίας έχει ως τίτλο ψευδεπίγραφο βεβαίως «Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα για την κοινωνική εργασία των εργαζόμενων στις πλατφόρμες, νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη». Δηλαδή των εργαζόμενων στις ψηφιακές πλατφόρμες όπως οι απειλές και οι αγκιασμοί της e-food. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν σύμβαση εργασίας μισθωτή εργαζόμενοι μετατραπούν σε αυτοαπασχολούμενους. Και τι λέει λοιπόν η περιβόητη έκθεση την οποία την υπερψήφισαν όλοι για να δούμε πόσο υποκριτικό είναι το ενδιαφέρον για τα συγκροτημένα δικαιώματα της μισθωτής εργασίας της εργατικής τάξης λοιπόν. Λέει ότι πρέπει να σέβεται η έκθεση το καθεστώς των εργαζόμενων σε πλατφόρμα που είναι πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι. Όχι να σέβεται τους μισθού τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους, αλλά τους αυταπασχολούμενους. Και ότι αν θέλει κάποιος να αποδείξει ότι έχει μισθωτή θέση, θα πρέπει να καταφύγει στο δικαστήριο για να αποδείξει ότι έχει μισθωτή σχέση εργασίας με την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Και στο τέλος, το κερασάκι της τούρτας, μην ασχολείστε με τα συνδικάτα, δημιουργήστε συνεταιρισμούς, συνεταιριστικές ενώσεις και τέτοιες μορφές για να μπορείτε, λέει, να αποκτήσετε ένα κομμάτι της πίτας και να έχετε ρόλο στην οργάνωση της ψηφιακής πλατφόρμας. Αυτό προβάλλει και σε αυτή τη λογική ήρθε να υπερασπιστεί και ο κύριος Βαρουφάκης με την τοποθέτηση την οποία έκανε, υποτίθεται ότι στήριζε βεβαίως τους εργαζόμενους στις ψηφιακές πλατφόρμες και στην e-foods, όπως πήρε για παράδειγμα, που αναδεικνύει πια την αλλεργία που έχετε όλα εσείς τα κόμματα της αστικής τάξης, της άρχουσας τάξης και του Ευρωμονόδρομου σε σχέση με τα εργατικά συνδικάτα και τα σωματεία, σε σχέση με την ταξική πάλη, σε σχέση με μια εργασία η οποία θα έχει συγκροτημένα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Γιατί? Γιατί αυτό αμφισβητεί την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Και σε αυτό ταυτίζεστε όλα τα κόμματα. Και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση και Μέρα 25. Και μάλιστα έφτασε στο σημείο να προτείνει ως επαναστατική, λέει, λογική τη συντεχνία, να φτιάξουν και αυτοί συνεταιρισμό. Δηλαδή να γυρίσουμε στο καθεστώς των συντεχνιών του 19ου αιώνα που θα εξανθρώπιζαν τον καπιταλισμό. Και θα βάζαν φρένο στη μεγάλη ιδιοκτησία την καπιταλιστική. Το αποτέλεσμα ήταν χρεοκοπία αυτών των συντεχνιών. Μας ξαναγυρίζει δηλαδή με τις προτάσεις του κύριου Βαρουφάκης στο 10ο αιώνα και τις προβάλλει μάλιστα και ως νέο που πρέπει να σπαστούν οι εργαζόμενοι για να κάνουν τι? Για να ξεφύγουν από το οργανωμένο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Γιατί ακριβώς αυτό φοβίζει τους κεφαλαιοκράτες. Και όχι βέβαια οι διάφοροι συνεταιρισμοί οι οποίοι επί της ουσίας είναι μασκαρεμένη μορφή καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και δεν αμφισβητούν τη λογική αυτή. Αυτή η ευρωπαϊκή κανονικότητα καθορίζεται όχι μόνο από την επίθεση στην αγορά εργασίας και την απελευθέρωση στον εργασιακό μεσαίωνα, καθορίζεται από τη λογική της απελευθέρωσης των αγορών, της ιδιωτικοποίησης, και τα αποτελέσματα αυτής της λογικής απελευθέρωσης των αγορών και της πράσινης μετάβασης τα βλέπουμε στον τομέα της ενέργειας, όπου η απολιγνητοποίηση και η αποκατάσταση του εγχώριου λιγνίτη με το εισαγόμενο φυσικό αέριο έχει εκτινάξει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στα ουράνια.
Και βεβαίως το ταμείο αυτό της ανάκαμψης θα το πληρώσουν οι λαοί της Ευρώπης, γιατί τζάμπα χρήμα δεν υπάρχει, και θα κερδίσουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι τόσο μέσα από υποδομές που θα φτιάξουν τα κράτη για να εξυπηρετηθούν οι επενδυτικοί τους σχεδιασμοί, όσο και από τις άμεσες επιδοτήσεις των επενδύσεων. Δεύτερο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επεκτατική πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει ότι η επεκτατική πολιτική είναι προοδευτική πολιτική, γιατί έτσι αυξάνεται, λέει, η ρευστότητα. Όμως την ίδια στιγμή το φάρμακο αποδεικνύεται και φαρμάκι. Γιατί? Γιατί έχουμε αύξηση των τιμών. Πληθωρισμός, λόγω ακριβώς της υπερπληθώρας χρήματος το οποίο κυκλοφορεί στην αγορά. Να, ένας από τους παράγοντες της ακρίβειας, ο πληθωρισμός, εξαιτίας της επεκτατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και τι είναι το εργαλείο δημοσιονομική σταθερότητα, που θα επανέλθει το επόμενο διάστημα, ανεξάρτητα θα ψηλομεταβληθούν οι κανόνες, αλλά δεν μπορεί ανισόμετρες οικονομίες να μην στηρίζονται σε μια δημοσιονομική σταθερότητα, και που επί της ουσίας θα πρέπει ο ελληνικός λαός να παλεύει για την επίτευξη των ματωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί το κρατικό χρέος που έγινε για να υλοποιηθούν, να στηριχθούν οι πολιτικές και τα συμφέροντα των μονοπωλιακών επί της ουσίας ομίλων. Και το δεύτερο στοιχείο αυτής της στρατηγικής σύμπλευσης είναι η γεωστρατηγική αναβάθμιση των επιχειρηματικών ομίλων, για να πάρουν και αυτοί ένα κομμάτι από το πλιάτσικο που γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Και σε αυτό συμφωνείτε όλοι σας. Και αυτό εμπλέκει ακόμη πιο βαθιά την Ελλάδα στους αμερικανοανατολικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Ήδη προετοιμάζει η κυβέρνηση την πενταετή πλέον συμφωνία στρατηγικής με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τη μετατροπή της χώρας μας σε μια απέραντη βάση εφόρμησης των Αμερικανών και των Ατοικών στην ευρύτερη περιοχή, τη μετατρέπει σε ορμητήριο, αλλά και ταυτόχρονα σε μαγνήτη αντιπίνων σε βάρος των αναγκών του ελληνικού λαού. Αυτή λοιπόν η ανάπτυξη για την οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση είναι μια ματωμένη ανάπτυξη, κύριε Υπουργέ, γιατί βασίζεται στις θυσίες, στις συνεχείς θυσίες της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων για να διασφαλιστεί η κερδοφορία. Και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί η διαχείριση, όποια μορφή και αν πάρει και όποιος και αν είναι ο τιμονιέρης αυτής της διαχείρισης, δεν μπορεί να αμφισβητήσει, αντίθετα θα υπηρετεί με κάθε τρόπο τον εκμεταλλευτικό χαρακτήρα του συστήματος, μετατρέποντας τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους, αυξάνοντας και διευρύνοντας συνεχώς τις κοινωνικές ανισότητες. Μα θα ισχυριστεί κάποιος αυτό που λέει το ΚΚΕ, ξεφεύγει. Γιατί εδώ πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει άλλες, λέει, προτάσεις για τη φορολογία σε σχέση με την κυβέρνηση. Όμως τι είναι αυτό που σας συνενώνει όλους στα ζητήματα, για παράδειγμα, της φορολογίας? Να μην πειραχθεί και να μην φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Όταν έφερε πρόταση το ΚΚΕ για την αλλαγή του συντάγματος όσον αφορά τη φορολογία των εφοπλιστών, τη συνταγματική απαλλαγή τους από τη φορολογία, τότε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής πετάχτηκαν στα ουράνια. Μην αγγίζετε τα ιερά και τα όσια του κεφαλαίου όσον αφορά τη φορολογία και τη φορολογική τους αποφυγή. Άρα λοιπόν τι θέλετε? Να απαλλάσσετε το κεφάλαιο από τη φορολογία και να γίνεται μια αναδιανομή ανάμεσα στα λαϊκά στρώματα για το ποιος θα πληρώνει το μικρότερο ή το μεγαλύτερο κομμάτι των φόρων. Γι' αυτό είναι αντιλαϊκός ο χαρακτήρας του φορολογικού συστήματος. Και πάνω σε αυτόν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα καλλιεργείται ψευδεστήσεις και αυταπάτες. Γιατί οι κατεξοχήν φόροι που είναι αντιλαϊκοί και τους οποίους δεν τους άγγιξε ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε παλαιότερα το ΠΑΣΟΚ, αντίθετα τους διεύρυναν και τους αύξησαν, είναι ο ΦΠΑ, η έμεση φορολογία. Ο ΦΠΑ στα βασικά εμπορεύματα και υπηρεσίες που θα έπρεπε να καταργηθεί. Είναι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που εκτοξεύουν τις τιμές των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών στα ουράνια. Γιατί βεβαίως μαζί με τα έσοδα πάνε και οι δαπάνες. Και εδώ πέρα υπάρχει το δεύτερο, ας το πούμε έτσι, βασικό επιχείρημα του, το τρίτο, μετά την αγορά εργασίας, τη φορολογία. Είναι στην υγεία. Μα κοινή σας πολιτική δεν είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας? Δεν την υπηρετήσατε και δεν την υπηρετείτε? Κοινή σας πολιτική δεν είναι η αρμονική, όπως λέτε, συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία? Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το είδαμε στην πανδημία.
Το δημόσιο σύστημα οδηγήθηκε ουσιαστικά στην κατάρρευση και σε νοσοκομεία μίας νόσου, στη μετατροπή τους, και ταυτόχρονα τα ιδιωτικά νοσοκομεία αύξησαν την κερδοφορία τους, τα κέρδη τους. Και η κυβέρνηση συνεχίζει σε αυτή την επιλογή. Στηρίζει αυτές τις επιλογές. Ήδη το εμβόλιο με την τροπολογία την οποία φέρει, το μεταφέρει τη διενέργεια του εμβολιασμού σε ιδιώτες γιατρούς. Αντί να στηρίξει πια την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για να απαντήσει και σε όλον αυτόν τον κόσμο ο οποίος έχει ενδιασμούς για τον εμβολιασμό και την καθολικότητα την οποία πρέπει να υπάρξει στον εμβολιασμό. Αντί λοιπόν να αναπτυχθεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που να κάνει εξατομικευμένη αντιμετώπιση του καθενός ο οποίος θα πρέπει να εμβολιαστεί, που θα μπορεί να κάνει δωρεάν όλους τους ελέγχους για τυχόν αλλεργίες τις οποίες μπορεί να έχει ή για άλλα θέματα που μπορεί να αντιμετωπίσει και τα οποία δημιουργούν παρενέργειες από τον εμβολιασμό, αντί να υπάρχει αυτό το οργανωμένο πρωτοβάθμια υγείας που θα παρακολουθεί την εξέλιξη του εμβολιασμού και θα μπορεί να παρεμβαίνει και να καταγράφει τα συμπτώματα, αντί να υπάρχει επιστημονική ενημέρωση επί της ουσίας σε όλον αυτόν τον κόσμο, η κυβέρνηση καταφεύγει στους ιδιώτες γιατρούς για να κάνουν το εμβόλιο. Και βεβαίως και στα αντεργατικά μέτρα όπως η αναστολή εργασίας των μη εμβολιασμένων υγειονομικών, που επιταχύνει την υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων, οδηγεί σε συγχώνευση ανάμεσα σε νοσοκομεία και κλινικές και επί της ουσίας επιταχύνει τη συμπράξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ακόμη και στα νοσοκομεία. Έτσι λοιπόν αυτά τα ζητήματα καθορίζουν τόσο το πρόγραμμα της σημερινής κυβέρνησης, όσο και το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, ανεξάρτητα ποια θα είναι η κυβέρνηση. Και πρέπει τέλος πάντων ο λαός μας να απαλλαγεί από τη λογική του μικρότερου κακού. Γιατί είναι κακό. Και η μία και η άλλη επιλογή. Δηλαδή θα επιλέξουν ποιο είναι το κακό που μας βολεύει περισσότερο. Αντί να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Έτσι λοιπόν πρέπει να σταματήσει να περιμένει ότι κάποιος σωτήρας θα έρθει ξαφνικά και θα τον απαλλάξει από τα προβλήματα τα οποία ζει. Πέρασανε χιλιάδες σωτήρες. Όμως ο λαός συνεχίζει να βιώνει την ασήκωτη καθημερινότητα και πραγματικότητα και να βλέπει τη θέση του να χειροτερεύει παρά το γεγονός ότι εξελίσσεται η επιστήμη, η τεχνολογία που θα μπορούσε να το είχε απαλλάξει από μια σειρά προβλήματα. Έτσι λοιπόν εμείς λέμε καθαρά να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για την εργατική τάξη και τα πλατεία λαϊκά στρώματα αναμένοντας τον νέο Μεσσία. Γιατί ο μόνος που μπορεί να σώσει το λαό είναι ο ίδιος ο λαός. Και το απόδειξε με την ίδια την πρωτόγνωρη δραστηριότητα και πρωτοβουλία την οποία πήρε τη λαϊκή αυτοργάνωση και την οργάνωσή του μέσα από τις πυρκαγιές και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πυρκαγιών. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με μια αναφορά στις τροπολογίες. Για το νομικό συμβούλιο του κράτους αναφέρθηκε πολύ αναλυτικά και τεκμηριωμένα η εισηγήτριά μας, η Μαρία Κομνινάκα. Και θα μιλήσω για τις τροπολογίες, γιατί επαναλαμβάνεται το ίδιο απαράδεκτο καθεστώς να ρυθμίζεται μέσα σε μια τροπολογία τελείως διαφορετικά θέματα και να προσπαθείτε έτσι να εκβιάσετε την ψήφο των κομμάτων για να στηρίξουν θέματα τα οποία ανερχόσανται ξεχωριστά ως άρθρα ή ως ξεχωριστές τροπολογίες θα μπορούσαμε να τα είχαμε στηρίξει. Και τα παραδείγματα και σε αυτές τις τροπολογίες είναι πάρα πολλά. Για παράδειγμα η τροπολογία 1068-167 με δικό αριθμό, η οποία είναι τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, το δικό σας Υπουργείο. Τι φαίνεται μέσα, φέρνεται τον αναβαλλόμενο φόρο για τις τράπεζες και ρυθμίσεις που κάνετε πάνω σε αυτόν τον αναβαλλόμενο φόρο για να διευκολύνετε την εξυγίαση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ίδια στιγμή φέρετε μέσα και δύο άρθρα τα οποία αφορούν τα ζητήματα με την ΕΑΒ. Που μέσα από αυτές τις ρυθμίσεις έστω μπορεί να αποπληρωθούν οι εργαζόμενοι στην ΕΑΒ, να πληρωθεί το προσωπικό της ΕΑΒ. Και τις οποίες τους κόμμα, παρότι είναι ημιτελείς τροπολογίες αυτές, παρότι είναι ημιτελείς διατάξεις, είτε είμαστε διατεθειμένοι να τις στηρίξουμε. Όμως δεν μπορούμε με τη συγκεκριμένη τροπολογία και πολύ περισσότερο που το άρθρο 5 σχετίζεται με την πολεμική αεροπορία και τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Όταν ως ΚΚΕ λέμε ότι πρέπει να έρθουν τα ελληνικά στρατεύματα στο
στην Ελλάδα. Δεν έχουν καμία θέση στο εξωτερικό συμμετέχοντας σε υπεριαλιστικές αποστολές. Και το κερασάκι είναι οι αποζημίωση που θα πάρουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Εμείς λέμε ότι τα στελέχη των όπλων πρέπει να στηριχθούν σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αλλά δεν μπορεί στο όνομα αυτό να νομιμοποιήσουμε τη συμμετοχή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Και που μπορεί να είναι και φωτογραφική αυτή η τροπολογία, μια και αναφέρεται στη Διακρατική Συμφωνία. Και η Διακρατική Συμφωνία είναι με την Σαουδική Αραβία για τη μεταφορά της μοίρας Patriot, αλλά και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που τη συνοδεύουν αυτή τη μοίρα στη Σαουδική Αραβία. Άλλη τροπολογία. Η 1071 με ειδικό αριθμό 170. Όπου υπάρχουν μια σειρά διατάξεις που δεν μπορούμε ως ΚΚΕ να την ψηφίσουμε και ταυτόχρονα υπάρχει και το άρθρο 6 το οποίο μιλάει για τις αποδοχές και το επιμίσθιο των αναπληρωτών συντονιστών της εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, που ως ΚΚΕ τη βλέπουμε θετική. Όμως δεν μας επιτρέπεται να εκφράσουμε αυτή τη θετική μας ψήφο στη συγκεκριμένη διάταξη, γιατί ακριβώς εμπεριέχει η τροπολογία αυτές συνολικές άλλες διατάξεις. Και αντίστοιχα υπάρχει και στην τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, αλλά και του Υπουργείου Υγείας. Και θα αναφερθεί και ειδικότερα η Μαρία Κομνηνάκα στη δευτερολογία της. Από αυτή την άποψη λοιπόν, ως ΚΚΕ τονίζουμε την ανάγκη για ακόμη μια φορά ο λαός να οργανώσει από καλύτερες θέσεις την πάλη και να συγκρουστεί με τον πραγματικό υπεύθυνο, που δεν είναι άλλος παρά το κεφάλαιο και η εξουσία του, και να πάρει στα χέρια του την εξουσία και να οργανώσει την οικονομία και την παραγωγή με επίκεντρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι των αναγκών του κεφάλαιου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Και εμείς ευχαριστούμε.